Καλημέρα, Ηράκλειο. Επιστροφή στη κανονικότητα και στο κυκλοφοριακό χάος με φόντο τις παγίδες ατυχήματος στο οδόστρωμα. Από όταν απελευθερώθηκε το SMS, το Ηράκλειο απέκτησε γνώριμους ρυθμούς. Το κυκλοφοριακό στο Ηράκλειο δεν αλλάζει με τίποτα. Εάν θα πας στη Γιώφυρο θα μπλέξεις. Άμα μου πεις πηγαίνουμε στη Γιώφυρο, σου πω θα σε πάω γιατί έχει κίνηση. Μιλάμε γιατί καθυστέρεις, δηλαδή όταν πάτε στο Γιώφυρο ξέρετε ότι θα περιμένετε πάνω κάτω πόση ώρα. Μπορεί να κάτσεις στο φανάρι ας πούμε στη Γιώφυρο για να σε πιάσει 5-6 φορές να πούμε, τόσο πολύ. Για τον Άγιο Γιάννη το χωστό είναι ένα πρόβλημα που δεν θα λυθεί ποτέ. Εκεί θα γίνει κυκλικός κόμπος. Λένε πως θα γίνουν δύο. Θα γίνουνε. Τα κυκλικά στην Γνωσού είναι κίνδυνος θάνατος. Μπορούν να βάλουν ένα συνεργείο, να κάνουν ας πούμε να κόβουν τα φυτά. Όπως ανεβαίνω εγώ την Γνωσού, να στρίψω αριστερά να μπω σε ένα κυκλικό, δεν έχω ορατότητα. Εδώ ο Κατσαμπάς έχει τριτοκοσμικές εικόνες με το κυκλοφοριακό. Γιατί το φανάρι είναι μικρό, δεν περνάνε 6-7 αυτοκίνητα και μπλοκάρουν όλα. Αλαλούμ, αλαλούμ είναι εδώ. Και θα πάμε στο Χαρτούμ. Οδηγοί δίνουν και πάλι ραντεβού με την ταλαιπωρία στο τιμόνι, με τις πληγές στο κυκλοφοριακό να παραμένουν ανοιχτές στον Άγιο Γιάννη Χωστό, στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, στην Παραλιακή, στον Κατσαμπά και όχι μόνο. Δυστυχώς όλοι στρίβουν, είναι παραβίαση διπλής γραμμής. Έχει γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει, η διπλή γραμμή. Έχει μπει το σήμα, κάθετη, οριζόντια σήμανση. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να τα σεβαστούμε. Κάθε πρωί από τις 6 ώρα μέχρι και τις 8 η κίνηση φτάνει μέχρι και τον πόρο. Σε λίγα προτεραιότητα σε ποιον δηλαδή. Έτσι. Είναι ένα δύσκολο σημείο. Και οι λακκούβες πώς πάνε. Μεγαλώνουν, πληθαίνουν και πάνε. Αυτό που είναι, πρέπει να φτιάξουμε είναι η Χριστή Μιχάλη Ξυλούρη, η οποία έχει πάρα πολλούς λάκκους και το χειμώνα παθαίνουμε πάρα πολλές ζημιές εκεί. Λοιπόν, είναι στην αερογέφυρα εδώ στο Γιώφυρο που πάνω οι αρμοί έχουν ξυλωθεί. Εδώ και ένας χρόνος είναι τώρα εδώ πέρα με τις λακκούβες που είναι. Δεν τις έχουν φτιάξει. Τον σχεδιασμό του Δήμου ξεδίπλωσε ο Γιάννης Αναστασάκης. Για το προβληματικό σημείο στον κυκλικό κόμβο επί της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων, ο Δήμος μελετά την τοποθέτηση φαναριών στην ευρύτερη περιοχή, όπως και σε δύο σημεία στην παραλιακή Λεωφόρο. Το πιθανότερο είναι να πάμε σε ένα προσωρινό φανάρι στην περιοχή του Καράβολα και στην περιοχή που είναι εκεί η Έρα, ώστε να έχουμε μείωση των ταχυτήτων που είναι δυστυχώς πολύ ψηλές στην παραλιακή. Το αντίστοιχο σχεδιάζουμε και για την 62 Μαρτύρων. Προσπαθούμε και μένει να φανεί αν θα μας δοθούν οι σχετικές εγκρίσεις να τοποθετήσουμε φανάρια τους επόμενους μήνες. Για την περιοχή του Άγιου Γιάννη Χωστού, λίγο πριν τη γέφυρα, ο Γιάννης Αναστασάκης εκτιμά ότι είναι θέμα λίγων εβδομάδων η έγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας από την αρμόδια υπηρεσία της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης. Η πρόταση του Δήμου αφορά την υλοποίηση προσωρινού κυκλικού κόμβου στην περιοχή. Στο δεύτερο κομμάτι του Άγιου Γιάννη του Χωστού, είμαι αισιόδοξος ότι τις επόμενες εβδομάδες θα κλείσουμε πια τη διαδικασία συνεννόησης με την αποκεντρωμένη διοίκηση για να μας δώσει την έγκριση με αυτά τα προσωρινά μέτρα που έχουμε προτείνει, ώστε εμείς να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί πριν τη γέφυρα, με τη δημιουργία ενός κυκλικού κόμβου στο ύψος της Χριστομιχάλη Ξυλούρη και Λυκείου. Όταν κάνουν ελέγχους σε σημεία τα οποία απαγορεύεται η στάθμευση, η στάση γενικά, και να φτιάξουν κάποιους δρόμους που χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις, μπορούν να λυθούν κάποια πράγματα σοβαρά.